Για το τρίτο μέρος πολύ δυναμικά της εκπομπής μας, πρωινή διάλογοι, καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα εδώ στο νησί του 99FM. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Σας προτείνουμε να μείνετε μαζί μας και να την ακούσετε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η διοικήτρια του Τμήματος Τροχέας Μυτιλίνης, η κυρία Χρύσα Βακάλη. Με την κυρία Βακάλη θα μιλήσουμε για οδική ασφάλεια, να, και ένα ενδιαφέρον και διαχρονικό θέμα. Καλημέρα κυρία Βακάλη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλή σας ημέρα κυρία Χατζηαργυρίου, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Κυρία Βακάλη, το πρώτο ερώτημα έτσι που θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Η καραντίνα τέλειωσε, τώρα πια κινούμαστε και κυκλοφορούμε ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς μηνύματα, χωρίς να το σκεφτόμαστε γενικώς αν θα πάμε και πού θα πάμε. Φαντάζομαι ότι η κίνηση στους δρόμους σε σχέση με την περίοδο του lockdown έχει αυξηθεί σημαντικά. Ναι. Βεβαίως, κυρία Χατζηαργυρίου, μετά την λήξη της καραντίνας η κίνηση έχει αυξηθεί αισθητά στην πόλη της Μυτιλίνης αλλά και σε όλο το οδικό δίκτυο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε πώς πρέπει να κυκλοφορήσουμε ακολουθώντας τους κανόνες της οδικής ασφάλειας, γιατί πολύτιμο αγαθό είναι η ζωή και πρέπει να την προασπίζουμε και μέσα από την σωστή οδική συμπεριφορά. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, η σωστή οδική συμπεριφορά. Πριν έρθουμε σε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η καραντίνα από τον Νοέμβρη που διήρκησε αρκετούς μήνες μέχρι και σήμερα ήταν διαφορετική σε σχέση με την κίνηση των οχημάτων και με την κυκλοφορία στους δρόμους από την προηγούμενη καραντίνα? Θέλω να πω ότι θα το παρατηρήσατε κι εσείς ότι υπήρχε μεγαλύτερη κινητικότητα σε αυτή την καραντίνα από ότι στην προηγούμενη, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, υπάρχει μια αύξηση τώρα με την κυκλοφορία, διότι δίνονται η δυνατότητα στους πολίτες να μετακινούνται για λόγους υγείας, για εργασία, για αγορά πρώτων αγαθών, για υπηρεσίες, για τους γιατρούς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που δόθηκε αυτή η δυνατότητα στους πολίτες, η κίνηση έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί βεβαίως. Να έρθουμε τώρα στα ζητήματα που αφορούν την οδική ασφάλεια. Θέλω να ρωτήσω, γενικά εσείς, όχι τώρα, αλλά γενικά από τότε που αναλάβατε αυτή τη θέση και κάνετε τις ενέργειες που κάνετε και τις δραστηριότητες που κάνετε ως τροχέα, είστε ικανοποιημένοι με την οδική συμπεριφορά των οδηγών στο νησί μας? Κοιτάξτε, υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης. Γι' αυτό και είμαστε συνεχώς στους δρόμους, κάνοντας προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους. Έχουμε μια συνεχή παρουσία στο δίκτυο, γι' αυτό και έχουμε πλήστες των παραβάσεων και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμη καλύτερη οδική συμπεριφορά εάν υπήρχε η σωστή εκπαίδευση από τα σχολεία, από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, ακόμη και του Νηπιαγωγείου, και σε αυτή την προσπάθεια, με τη βοήθεια και της κυρίας Μπούζουκα, της ψυχολόγου της ΓΕΠΑΔ, είχαμε επισκεφτεί κατά καιρούς πλήστα των σχολείων στην περιοχή της Μυτιλίνης και όχι μόνο, και σε αυτό θέλουμε, στο να καλλιεργηθεί η σωστή οδική συμπεριφορά, πρωτίστως στην συνεργασία των γονέων, αλλά και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Λέτε λοιπόν ότι η οδική συμπεριφορά, η οδική παιδεία, η κυκλοφοριακή παιδεία, όπως και να την πούμε, το ίδιο πράγμα είναι λίγο πολύ, ξεκινάει από την οικογένεια και, από το σχολείο. Θέλω να μας αναφέρετε έτσι ένα παράδειγμα. Τι εννοείται ξεκινάει από την οικογένεια? Μπορεί, ας πούμε, ο γονιός, πώς επηρεάζει ο γονιός το παιδί ώστε να συμπεριφέρεται σωστά στους δρόμους? Τι μπορεί να κάνει δηλαδή, τι μπορεί να του πει? Και μιλάμε τώρα για παιδιά μικρά. Θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο το συναντούμε έξω από τα σχολεία. Όταν εμείς λοιπόν πηγαίνουμε στα σχολεία και κάνουμε παρουσιάσεις, μιλάμε στα παιδιά, συνδιαλεγόμαστε μαζί τους, κάνουμε διάλογο και τους λέμε ότι για να ανεβούμε πάνω στο μηχανάκι πρέπει να φοράμε κράνος. Πάνω στο μηχανάκι είναι μόνο ο οδηγός και ο συνοδηγός. Τα παιδιά το καταλαβαίνουν, το αντιλαμβάνονται, αλλά όταν βγούμε έξω από το σχολείο για να μετακινηθούν τα παιδάκια από το σχολείο στην οικογένειά τους, στο σπίτι τους, βλέπουμε εντελώς αντίθετες συμπεριφορές, δηλαδή τον γονέα να μην φοράει κράνος. Γι' αυτό σας λέω ότι οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο.
Γιατί από τη μια είμαστε εμείς, η τροχέα, η αστυνομία, οι διάφορες δράσεις που γίνονται κατά καιρούς και τις οποίες δράσεις θα τις συνεχίσουμε πάλι στα σχολεία με ένταση και με πολύ αγάπη απέναντι στα παιδιά, με πάρα πολύ αγάπη. Πρέπει ο γονιός να συνάδει με όλα αυτά, η συμπεριφορά του να συνάδει με αυτά που λέμε στα παιδιά για την οδική συμπεριφορά. Δεν μπορεί να λέμε να φοράμε το κράνος μέσα στο σχολείο, να τους μαθαίνουμε τι πρέπει να κάνουν και όταν βγαίνουν να παίξουν, να ανεβούν πάνω στο μηχανάκι, να είναι δύο παιδάκια μαζί με τον γονέα και να μην φοράνε κράνος. Είναι ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Ένα άλλο θέμα τώρα, στο ίδιο πλαίσιο βέβαια, είναι ότι παρατηρούμε πολλές φορές έρχονται τα αστυνομικά δελτία από την αστυνομική διεύθυνση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπου αναφέρονται τα περιστατικά, τα γνωστά καθημερινά περιστατικά, η καθημερινότητα της αστυνομίας. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα περιστατικά πάντα ξεχωρίζουμε πολλές περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν ανθρώπους που οδηγούν αυτοκίνητα και ακόμη περισσότερο μηχανάκια, δίκυκλα, χωρίς να έχουν δίπλωμα. Mm-hmm. Και αυτό πια δεν είναι μια περίπτωση στις 10, είναι η καθημερινότητα εδώ στο νησί της Λέσβου. Και έχω την αίσθηση ότι από αυτά που βρίσκεται και εντοπίζεται, υπάρχουν πολλαπλάσια ακόμα που δεν βρίσκεται, δεν εντοπίζεται και ούτε και θα βρείτε ποτέ. Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις για στέρηση αδείας ικανότητας οδηγήσεως, είτε αφορά μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες ή ακόμη και αυτοκίνητα. Αυτά αφορούν νεαρούς ανθρώπους, έτσι λίγο να το αφορούν. Κυρίως νεαρές ηλικίες. Οι οποίες, η δικαιολογία αυτών βεβαίως το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι λόγω της καραντίνας και το κλείσιμο των σχολών, όπου δεν επιτρέπονταν τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση, γι' αυτό το λόγο καθυστερούν. Αυτό βέβαια δεν είναι δικαιολογία. Δεν θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή τη δική μας και των λοιπόν χρηστών της οδού. Οδηγούμε πάντα κατέχοντας δίπλωμα. Γι' αυτό έχουμε αναπτύξει δράσεις. Κάνουμε συχνούς τροχονομικούς ελέγχους, γι' αυτό βλέπετε και αυτά τα αποτελέσματα. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το τελευταίο χρόνο. Αυτό το φαινόμενο νομίζω είναι διαχρονικό στη Λέσβο. Δηλαδή και πέρυσι και πρόπερσι. Έχει ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα θέλατε να πούμε κάτι στους γονείς, γιατί όλα αυτά τα παιδιά, ας πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχουν και παιδιά 16-17 χρονών που οδηγούν μηχανάκια χωρίς δίπλωμα. Θα έπρεπε ίσως να στείλουμε ένα μήνυμα στις οικογένειες των παιδιών αυτών. Κυρία Χατζηγεωργίου, το μήνυμα είναι ένα. Οδηγούμε με διπλώματα, φορώντας πάντα το προστατευτικό μας κράνο και ακολουθώντας τους κανόνες του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Πάρα πολλές φορές στο γραφείο μου εδώ στην Τροχέα, που είναι πάντα ανοιχτό για όλο τον κόσμο, συνδιαλέγουμε και με τους γονείς και με τα παιδιά. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έρχονται εδώ στο γραφείο, τους εξηγώ, προσπαθώ να τους δώσω να καταλάβουν ότι το να οδηγώ χωρίς δίπλωμα και να μην φοράω το κράνος δεν αποτελεί κάποιο είδους, ας μου επιτραφεί η έκφραση, μαγιά. Είναι σαν να παίζουμε, όχι είναι, παίζουμε με την ίδια μας τη ζωή. Mm-hmm. Ένα άλλο θέμα τώρα που αφορά τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Θέλω να μου πείτε, εσείς σίγουρα θα έχετε στα χέρια σας και στατιστικά στοιχεία και αριθμούς. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, με την προηγούμενη πενταετία, τα τελευταία χρόνια έχουμε μείωση, έχουμε αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων. Έχουμε μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Αυτό που πιστεύετε ότι οφείλεται. Αν μου επιτρέπετε, τα τροχαία που έχουμε είναι όλος ελαφρών σωματικών βλαβών και δυστυχώς είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ένα θανατηφόρο τροχαίο δικό δυστύχημα. Ναι, μιλάμε για την γυναίκα που σκοτώθηκε στα θέρμα. Αυτό ναι, φαντάζομαι εννοείται, δυστυχώς, έτσι. Ναι, δυστυχώς. Είναι το μόνο τροχαίο θανατηφόρο που είχαμε το 2021. Ναι. Είναι το ναι, μόνο τροχαίο. Ακριβώς. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι το τελευταίο και να μην έχουμε ποτέ ξανά τροχαία ατυχήματα, γιατί σας λέω, το θεωρώ ότι είναι πολύ άδικος θάνατος ή άδικος τραυματισμός από μια εσφαλμένη κίνηση ενός οδηγού να προκληθεί ζημία στη ζωή. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα αίτια ενός τροχαίου ατυχήματος? Φαντάζομαι εδώ στη Λέσβο, εντάξει γενικά ξέρουμε, αλλά εδώ στη Λέσβο τι συναντάτε περισσότερο συχνά? Έχουμε ως πιο συνηθισμένη αιτία τις εσφαλμένες αποφευκτικές ενέργειες. Δηλαδή κάποιος ελιγμός ή επίσης η παραβίαση
των πινακίδων κυκλοφορίας, παραβίαση του ορίου ταχύτητας και σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και την μέθη. Ναι. Ο οδηγός να οδηγεί υπό την επίρρεια της μέθης. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Μπακάλη. Όχι. Μέθης, όχι. Όχι, μάλιστα. Φαντάζομαι ότι μία από τις αιτίες των ατυχημάτων ίσως είναι και η κατάσταση των δρόμων. Ακούμε πολλές φορές, γίνονται κάποιες φορές τροχαία ατυχήματα και μιλάμε κι εμείς με αυτόπτες μάρτυρες ή με κάποιους ανθρώπους τέλος πάντων που γνωρίζουν και λένε ότι μα μωρέ, σε αυτό το σημείο έχουν γίνει 4 φορές ατυχήματα. Έχει πρόβλημα ο δρόμος. Ισχύει αυτό, έχουμε τέτοια σημεία παγίδες στους δρόμους της Μυτιλίνης? Κοιτάξτε, το οδικό δίκτυο της Λέσβου, όχι της Μυτιλίνης, ναι, συγγνώμη. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει κάποια σημεία τα οποία είναι έτσι επικίνδυνα. Ναι. Όμως αυτό που λέμε συνεχώς και αυτό το οποίο λέω και στα παιδιά όταν μιλάμε στις συναντήσεις μας αλλά και στους μεγάλους είναι ότι ναι μεν μπορεί να υπάρχει μια κακοτεχνία στο δρόμο, τις οποίες κακοτεχνίες εμείς τις σημειώνουμε, έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου, την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και με το Δήμο και κάνουμε κάποιες εισηγήσεις, παρεμβάσεις που πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα. Κάνετε δηλαδή προτάσεις, τις δικές σας προτάσεις. Βεβαίως. Ναι, αλλά ναι. Το οδικό δίκτυο, κυρία Χατζηγεωργίου, από μόνο του δεν μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα. Είναι η κακή οδική συμπεριφορά σε συνδυασμό με τις όποιες κακοτεχνίες οι οποίες οδηγούν στα τροχαία ατυχήματα. Γιατί αν σε έναν κακό δρόμο το όριο ταχύτητας είναι 60 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα, 30 χιλιόμετρα. Εμείς πηγαίνουμε με 90 ή με 120, όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε να προλάβουμε κανέναν κίνδυνο. Μάλιστα. Άρα δηλαδή είναι και οι υψηλές ταχύτητες μια από τις αιτίες των ατυχημάτων, έτσι? Βεβαίως. Βέβαια, για να πούμε, είναι αυτό που λένε οι οδηγοί όμως. Εγώ δεν οδηγώ, αλλά τα ακούω από οδηγούς να το λένε ότι έλα μωρέ, όταν ο δρόμος είναι ίσιος και φαρδής και βλέπεις, ας πούμε, και έχεις ορατότητα, μπορείς να το πατήσεις και λίγο παραπάνω. Δεν ισχύει αυτό. Οι δρόμοι οι οποίοι έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία γίνονται με βάση κάποιες κυκλοφοριακές μελέτες. Ο κατασκευαστής λοιπόν του οδικού δικτύου τοποθετεί σε διάφορα σημεία πινακίδες που λένε ποια είναι τα όρια ταχύτητας. Αυτό σημαίνει ότι οι δρόμοι έχουν κατασκευαστεί με κάποιες προϋποθέσεις. Ότι χρησιμοποιούμε το δρόμο με αυτό το όριο ταχύτητας. Και αυτά τα όρια πρέπει να ακολουθούμε. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα τώρα που να σας πω, φαντάζομαι θα σας το έχουν θέσει και εσάς, ίσως κάτοικοι της Μυτιλίνης, είναι η δραστηριότητα των δικύκλων. Και μάλιστα πολλές φορές και σε ώρες έτσι περίεργες, ξημερώματα, μεσημέρια που θέλει ο κόσμος να ησυχάσει, σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, σε γειτονιές, ξαφνικά ακούμε έτσι ένα μηχανάκι να τρέχει, να κάνει σούζες, να γίνεται μια φασαρία. Και λίγο αυτό είναι από ενοχλητικό σε εμάς που τα ακούμε, ως επικίνδυνο σε αυτόν που κάνει τέλος πάντων όλα αυτά τα κόλπα με το μηχανάκι. Έχετε καταγγελίες για τέτοια θέματα? Έχει πέσει στην αντίληψή σας? Ναι. Κυρία Χατζηγεωργίου, εμείς θέλουμε την συνεργασία των πολιτών. Και την έχουμε τη συνεργασία. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε σε κάθε στενό, σε κάθε δρόμο της πόλεως να έχουμε και από έναν τροχονόμο. Νομίζω πως όχι. Είναι δύσκολο. Όπως αντιλαμβάνεστε. Οπότε έχουμε αρκετές ακινητοποιήσεις οχημάτων, έχουμε οχήματα ακινητοποιημένα εδώ στην υπηρεσία, τα οποία μετά από έγγραφα που κάνουμε στην Διεύθυνση Κοινωνιών έρχονται εδώ πραγματογνώμονες, βλέπουν τις εξατμίσεις, βλέπουν αν έχουν πειραχθεί, όπως λένε στην καθομιλουμένη νεαρή, τα μηχανάκια τους. Υπάρχει δραστηριότητα. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, έχουν εντοπιστεί και οχήματα, ειδικά δίκυκλα, είναι ακινητοποιημένα στην υπηρεσία προς πραγματογνωμοσύνη για αυτήν την ηχορύπανση και την όχληση που προκαλούν στους συμπολίτες μας. Πάντως, έχω ακούσει και από συνάδελφό σας κάποτε, το είχα συστήσει πριν πολλά χρόνια, που έλεγε «Να, πήραμε το μηχανάκι, το ακινητοποιήσαμε, το κατάσχαμε τέλος πάντων. Μετά από 2 μέρες ο πατέρας του το αγόρασε άλλο». Έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Άρα που καταλήγουμε και πάλι ότι όλα είναι θέμα παιδείας, όλα είναι θέμα του οικογενειακού πυρήνα.
Ναι. Να ρωτήσω αν θα υπάρξουν και νέες δράσεις. Τώρα, όπως είπαμε, έχει πια, δεν υπάρχει ούτε καραντίνα ούτε lockdown, οπότε και λίγο η αστυνομία έχει μία αποσυμφόρηση καθηκόντων, δηλαδή δεν έχει τώρα τόσο πολλούς ελέγχους για την καραντίνα. Επομένως, θα κάνετε κάποιες νέες δράσεις σε σχολεία? Βεβαίως, βεβαίως, κυρία Χατζηγεωργίου, αλίμονο. Είναι προτεραιότητά μας. Φαντάζομαι ότι οι δράσεις αυτές θα αφορούν ενημέρωση παιδιών, οικογενειών. Στα σχολεία έχουμε συναντήσει με τα παιδιά από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού μέχρι και τα λύκεια. Μάλιστα. Και κάποιες φορές έχουν υπάρξει και συναντήσεις με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Τα μεγαλύτερα παιδιά, τα παιδιά του λυκείου, όταν μιλάτε μαζί τους, τι σας λένε? Και ρωτώ γιατί αυτά είναι τα παιδιά στην εφηβεία και τα παιδιά που πολύ σύντομα θα πάρουν δίπλωμα στα χέρια τους, οι περισσότεροι. Μπορεί κάποιοι να έχουν κιόλας, αν έχουν μηχανάκι 50 που λέμε. Που με ρωτούν πολλές φορές τα παιδιά, κυρία Χατζηγεωργίου, η πρώτη τους ερώτηση είναι ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να πάρουν δίπλωμα. Ναι. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, όσα τους αναλύουμε, τους δείχνουμε βίντεο, τους δείχνουμε αληθινές ιστορίες τροχαίων ατυχημάτων, από εκεί και πέρα υπάρχει μια σιωπή, υπάρχει ένας προβληματισμός. Ο προβληματισμός αυτός υπάρχει, αλλά από εκεί και πέρα σιγά σιγά, λιθαράκι πιστεύουμε ότι κάτι θα πετύχουμε. Και επειδή μιλάμε για εκπαίδευση, είναι ένα από τα τελευταία ερωτήματά μου. Έχετε καλή επαφή, καλή σχέση με τις σχολές οδηγών? Γιατί και αυτές οι σχολές οδηγών μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, νέους ανθρώπους, να πάρουν δίπλωμα, αλλά να μάθουν και κάποιες βασικές συμπεριφορές όταν οδηγούν. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με τις σχολές και με την Διεύθυνση Μεταφορών. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας από το μετερίζι που έχει ταχθεί προσπαθεί να περάσει στα παιδιά αυτές τις βασικές αρχές για την σωστή οδική συμπεριφορά. Mm-hmm. Πάντως και το γεγονός ότι έχουν μειωθεί τα τροχαία ατυχήματα και κυρίως τα τροχαία δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια είναι ένδειξη ότι κάτι γίνεται καλά, ότι πάνε καλά τα πράγματα και ότι έχουν πιάσει τόπο έστω και λίγο όλα αυτά που γίνονται. Ο εχθρός του καλού, κυρία Χατζηγεωργίου, είναι το καλύτερο, οπότε εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο. Ας μην ξεχνάμε ότι το Τμήμα Τροχέας Μυτιλίνης αστυνομεύει τροχονομικά μια περιοχή η οποία εκτείνεται από την διασταύρωση Αχλαδερής μέχρι την διασταύρωση του Ασπροποτάμου στο Μανταμάδο και την διασταύρωση Ευριακής. Έχουμε να καλύψουμε μια τεράστια έκταση. Είναι τα βασικά οδικά δίκτυα του νησιού, η Ε-όμικρον Μυτιλίνης Καλονής και Μυτιλίνης Μανταμάδου. Η παρουσία μας θα είναι σε όλα τα σημεία και ζητάμε και ευελπιστούμε στη συνεργασία των πολιτών για να έχουμε ασφαλείς δρόμους και όσο το δυνατόν να μειώσουμε έστω και στο μηδέν να φτάσουμε τα τροχαία ατυχήματα, ακόμη και τα όλος ελαφρά. Μάλιστα. Κυρία Βακάλη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο σας. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Χατζηγεωργίου, για την πρόσκληση. Εύχομαι να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι με μηδενικά τροχαία ατυχήματα και είμαστε στην διάθεση των πολιτών για οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει να το αντιμετωπίσουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.